Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα θα σας διαβάσω μια συγκλονιστική ιστορία γυναικός ετών 47 που όταν μου έγραψε την ιστορία της η ίδια έβαλε τον τίτλο «Αγκαλιές από αγκάθια». Εγώ θα προσθέσω «Αχ, ψυχή μου. Μου γράφει φίλη και λέει «Κυρία Θέκλα μου, γεια σας, είμαι η Τάδε, είναι μια κοπέλα που βρίσκεται στη συμμετοχή από το τρίτο επίπεδο και πάνω, θα ήθελα να γνωρίζετε την ιστορία μου και σε ευχαριστώ πολύ που μου εμπιστεύεσαι και μας εμπιστεύεσαι την ιστορία σου». Σας τη στέλνω με το συνημένο το οποίο θα σας διαβάσω τώρα. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, απλώς μην αναφέρετε το όνομά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναφέρω το όνομα οποιοδήποτε ανθρώπου μου εμπιστεύεται την ιστορία του. Σας ευχαριστώ για όλα, να είστε πάντα υγιείς και καλά, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και αλήθεια είναι πως και εγώ διαβάζοντας την ιστορία σου. Αλλά και βλέποντας τη φωτογραφία σου δεν μπορώ να πω παρά ότι ένιωσα αγάπη και συμπόνια για σένα. Αχ, ψυχή μου. Αγκαλιές από αγκάθια, λοιπόν. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για όσα κάνεις. Με έχεις βοηθήσει πολύ. Η δική μου ιστορία ανήκει σε εκείνες που κανείς δεν θέλει ούτε να λέει ούτε να ακούει. Είναι όμως πραγματικότητα και δυστυχώς όχι μόνο για μένα. Είμαι 47 ετών, παντρεμένη με έναν θαυμάσιο άνδρα εδώ και 20 χρόνια. Χαίρομαι για σένα που έχεις βρει τον ανθρωπό σου. Γιατί θα δείτε και στη συνέχεια, εγώ το έχω διαβάσει ξανά, πως όντω ήταν πάρα πολύ δύσκολα όσα κλήθηκε να βιώσει η γυναίκα αυτή. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο περιληπτικά γίνεται και χωρίς να αναφέρω τις λεπτομέρειες εκείνες που μπορεί να με προδώσουν. Είμαι μία επιζήσασα μου είπα. Μία survivor. Δεν ξέρω. Σίγουρα είσαι survivor για να βρίσκεις εδώ. Αχ ψυχή μου και να μας τα λες. Θα μπω κατευθείαν στα σκληρά γιατί έτσι ξεκίνησε η ζωή μου. Από τα έξι μου χρόνια μέχρι τα δώδεκα με κακοποιούσε σεξουαλικά ο παππούς μου. Οι μου με άφηναν να με προσέχουν οι παπούδες. Οι μου δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Εκείνο το τέρας, ναι, τος πρόκειται, εκείνο το τέρας με περίμενε απ' έξω όταν σχολούσα για να με πάρει. Η μητέρα μου με ξυλοφόρτωνε όταν δεν ήθελα να πάω σχολείο. Είναι λογικό να μην ήθελε να πάω σχολείο, εφόσον έξω από το σχολείο μετά σε περίμενε το τέρα ο παππού για να σε κακοποιήσει. Έβλεπα εφιάλτε ότι όλο το σχολείο το μάθαινε και με γελούσα. Ένα παιδί 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 χρονών δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι την απόλυτη ευθύνη τη φέρει ο παιδοβιαστής, ο εμομύχτης, ο παιδεραστής και οι γονείς που δεν το πρόσεχαν και καθόλου το παιδί. Ήμουν έξι χρονών και τα μάτια μου, το μυαλό μου και το σώμα μου είχαν ήδη βιαστεί. Με εκβίαζε, με φόβησε με φόβιζε, με απειλούσε, βασάνισε τη ψυχή μου, το σώμα μου, τα μάτια μου, με κάθε τρόπο, αγάπη μου. Άχ ψυχή μου, τι βαρύ μυστικό, τι βαρύς πόνος. Στο σπίτι ξύλο πολύ, λόγα για βαριά και απαξίωση. Ήμουν ένα απόρριμμα της κοινωνίας, άθλη γονείς, αθλιότατος παππούς, τέρας και άθλη γονείς, οι οποίοι αντί να δουν τι έχει το παιδί τους, το ξυλοφόρτωναν, το απαξιούσαν, <στοί> του λέγαν λόγια βαριά. Στο σχολείο τον μπούλινγκ και ο εξευτελισμός. Αχ, ψυχή μου. Στα 12 μου χρόνια μου ήρθε περίοδος. Χτυπούσα την κοιλιά μου γροθιές, για να μην μείνω έγκυος έτρεμος ο μεγάλο. αχ ψυχή ήξερα μόνο την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια των μεγάλων να ακούς τους μεγάλους μου έλεγαν να υπακούς οι μεγάλοι έχουν πάντα δίκιο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μιλάω με τον εαυτό μου στη σκέψη μου άντεξε και σήμερα πάει πέρασε και αυτό μη φοβάσαι θα τα καταφέρεις οι μεγάλοι δεν έχουν πάντα δίκιο οι μεγάλοι έχουν πολλές φορές άδικο και είναι κακοποιητικοί και άχρηστοι μη ο γονέικοι ο παππούς πέθανε την ημέρα που του είπα ότι ήταν η τελευταία ότι δεν μπορούσα άλλο ότι είχα μεγαλώσει πια πέθανε μπροστά μου μαζί με αυτόν και ένας άλλος συγγενής, όσο ήμουν στο δημοτικό, προσπάθησε να με βιάσει. Με άφηναν εκεί οι μου μαζί με άλλα ξαδέλφια να παίζουμε μαζί. Μόλις με άγγιξε πάγωσα, όχι και αυτό σκέφτηκα. Κλείδωσα το σώμα μου με όλη μου τη δύναμη. Έκανε τη δουλειά του μόνος του μπροστά μου και μετά μου ζητούσε συγγνώμη κλαίγοντας να μην το πω σε κανένα. Δεν το είπα τότε. Το είπα αργότερα στα κοστρία μου και με ανάγκασε να ζητήσω συγνώμη που το είπα. Και του ζήτησα. Τι κακοποιητικότατοι άνθρωποι είναι αυτοί. Αχ ψυχή μου. Πήγαινα μουσική και μία μέρα ο δάσκαλος της μουσικής, έχοντας και δεύτερο κορίτσι στην τάξη, τον είδα με την άκρη του ματιού μου να της ξεκουμπώνει τη ζακέτα. Γύρω στα 11 θα ήμασταν. Οι γονεί μου ούτε με πήγαιναν, ούτε κάθονταν έξω από την πόρτα να ελέγχουν. Πήγαινα γύρω στα δύο χιλιόμετρα με τα πόδια, φοβόμουν, αλλά πήγαινα. Οι μεγάλοι έχουν πάντα δίκιο. Μου είχε αλλάξει την ώρα και με έβαλε τελευταία. Μπήκα, κάθισα και ετοιμάστηκα να παίξω το κομμάτι μου. Εκείνος κλείδωσε την πόρτα και σαν να έκανε κάτι φυσιολογικό, άρχισε να με χαϊδεύει και να τρίβεται πάνω μου ενώ έπαιζα. Εξαφανίστηκα. Επόμενη φορά δεν υπήρξε. Πήγα την επομένη στο 2 και βρήκα να τον μεταφέρω με ένα φορείο σε ένα στενοφόρο. Πέθανε λίγες μέρες μετά. Ήταν πολύ γνωστό όνομα στο χώρο του. Πόσα παιδιά άραγε να είχε πειράξει. Στην εφηβεία μου η αυστηρότητα στο σπίτι κόντεψε να με τρελάνει. Φανταστείτε ένα παιδί σαν και εμένα στο γυμνάσιο. Μέντινε έντυνε η μάνα μου όπως ήθελε. Και μετά μου έλεγε πώς είσαι έτσι. Τα παιδιά στο σχολείο ήταν αμήλικτα. Πρέπει να αντέξεις άλλη μια μέρα, έλεγα στον εαυτό μου. Όλοι είχαν φίλους, μιλούσαν, γελούσαν, έπαιζαν εγώ μόνη να τους χαζεύω και να ονειρεύομαι ότι μια μέρα θα μπορούσα ίσως να γίνω αποδεκτή. Όμως ήταν αφόρητα. Δεν άντεξα. Άρχισα να μην πηγαίνω στο σχολείο και έμεινα από πουσίες. Στο τέλος έφαγα ξύλο και με κλείδωσαν στην τουαλέτα. Κατάφερα να δραπετεύσω. Έφυγα από το σπίτι Κοιμόμουν έξω με χίλιους δυο κινδύνους. Σε μία από τις φορές που έφυγα, γιατί αυτό συνεχίστηκε σε όλη την εφηβεία μου, η μητέρα μου βρήκε το ημερολόγιό μου. Εκεί είχα γράψει για τον παππού τέρας. Όταν γύρισε άρχισε να μου φωνάζει. Τι είναι αυτά που γράφεις εδώ, τι βλακίες είναι αυτές. Όταν είδα ότι η αντίδραση της ήταν αυτή, αποφάσισα να μην τους τα πω ποτέ. Και πώς να τους τα πεις. Η ζωή μου κύλησε με πολλές περιπέτειες. Έζησα κάποια χρόνια στα άκρα. Ήταν φυσικό επόμενο να ζήσεις κάποια χρόνια στα άκρα μετά από όλα αυτά. Μια μέρα μίλησα σε κάποιους οικογενειακούς φίλους. Τους τα είπα όλα. Μέχρι σήμερα 20 χρόνια μετά μου λένε το ίδιο πράγμα. Μην μιλάς, μην τυχόν το πει πουθενά. Εγώ σε πιστεύω. 100% Σε πιστεύω. Έζησα στη σιωπή για να μην σκοτωθεί η οικογένεια μεταξύ τους. Για εκείνο το παιδί που κλαίει και στέκει χρόνια τώρα στη γωνιά της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ που το διάβασες. Έχει την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στο μοναδικό έργο που επιτελείς. Από καρδιάς. Wow. Αχ ψυχή μου, αχ ψυχή μου, αχ ψυχή μου. Τη ρώτησα εγώ πίσω αν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά και πώς εξελίχθηκε η ζωή της. Μου γράφει ότι κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 6 μήνες. Χαίρομαι για σένα. Πρώτη φορά πήγα σε ψυχολόγο τώρα στα 47. Γιατί τα άτομα που γνώριζα για μένα... Τα άτομα που γνώριζα για μένα δεν θεωρούσαν ότι θα βοηθηθώ. Σχεδόν μου το απαγόρευαν. Πάω κρυφά από όλους εκτός από τον άντρα. Και πολύ καλά κάνεις. Η ψυχοθεραπεία είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση... και δεν το ανακοινώνουμε ιδίως σε τέτοιους ανθρώπους... οι οποίοι θεωρούν ότι η ψυχοθεραπεία δεν θα βοηθήσει... Μια γυναίκα η οποία κακοποιήθηκε τόσο ανελαίτα από τον παππού τη, από το συγγενή του παππού τη, από τον δάσκαλο τη μουσική και από του γονεί τη. Αν δεν βοηθήσει αυτή τη γυναίκα η ψυχοθεραπεία, ποιο θα βοηθήσει. Αλλά η έγνοια του είναι μην τυχόν και βγει το όνομα τη οικογένεια. Μην τυχόν και μαθευτεί προ τα έξω τι κοπρόσκυλα είναι και άχρηστοι άνθρωποι είναι. Η ψυχολόγος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Έχω βοηθηθεί πάρα πολύ. ψυχολόγος ψυχολόγο, αφού άκουσε τι λεπτομέρειε, μου είπε πως είναι θαύμα που δεν έχω γίνει εγώ κακοποιητικό άνθρωπο. Μου είπε ότι έχω PTSD. Διαταραχή μετατραυματικού στρε. Πώ να μην έχει μετά από τόση κακοποίηση. Έχω δρόμο πολύ, κυρία Θέκλα, μπροστά μου, όμω θα τα καταφέρω. Έφτασα μέχρι εδώ. Όσον αφορά τη ζωή μου, είχα κάποια όνειρα για να σπουδάσω αλλά δεν μπορούσα να αντέξω το σχολικό περιβάλλον έτσι όπως το βίωνα. Παντρεύτηκα έναν υπέροχο άνθρωπο και είμαστε μαζί 20 χρόνια. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Και μου γράφει κάποιες λεπτομέρειες για τη ζωή της, ότι έχει δουλέψει αρκετά χρόνια και τώρα καταφέρνει μαζί με τον άνθρωπό της να ζήσουν πιο ήρεμα και πιο ουσιαστικά και χαίρομαι για σας. Κυρία Θέκλα, σας ευχαριστώ. Είστε μεγάλη βοήθεια στη ζωή μου. Νιώθω ασφάλεια που βρίσκομαι στο κανάλι σας. Για μένα το να νιώθω ασφάλεια με κάποιον άνθρωπο είναι πολύτιμο και το νιώθω μαζί σας. Χαίρομαι αγάπη μου. Αχ ψυχή μου. Να είστε πάντα πλήρης από αγάπη και ανθρώπους που σας αγαπούν. Πιστεύω κάθε γράμμα που έχει γράψει αυτή η κοπέλα, κάθε λέξη που έχει γράψει αυτή η κοπέλα. Πιστεύω μέχρι και το τελευταίο ιότα που έχει γράψει σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία. Αγκαλιές από αγκάθια. Ναι, σε πιστεύω. Γιατί δυστυχώς συνέβαιναν και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε πιστεύω. Λυπάμαι αφάνταστα για όσα έχεις βιώσει. Έχεις την αγάπη μου, τη συμπόνια μου και την αγάπη και τη συμπόνια των ανθρώπων όλων που θα παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο. Είναι ξεκάθαρο ότι θυματοποιήθηκες βάναυσα επανειλημμένος και δεν είναι τυχαίο που η γυναίκα αυτή θυματοποιήθηκε επανειλημμένος. Γιατί υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην πρώτη τυχαία θυματοποίηση και στις επόμενες. Αν δεν την κακοποιούσαν οι γονείς της ψυχολογικά, θα μπορούσε να τους μιλήσει για τη σεξουαλική κακοποίηση που έκανε ο παππούς της. Αν δεν την κακοποιούσε σεξουαλικά ο παππούς της, θα μπορούσε να μιλήσει για τη σεξουαλική κακοποίηση που έκανε ο άλλος συγγενής. Και το ίδιο ισχύει και το για τον δάσκαλο της μουσικής και καθεξής. Μην τολμήσει κανένα στα σχόλια να υπονοήσει ότι υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη αυτού του μικρού παιδιού, το οποίο κακοποιήθηκε βάναυσα, απάνθρωπα, σκληρά. Και αυτό που γράφει η κοπέλα, ότι σε κάποια φάση έζησε τη ζωή της στα άκρα, είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο μετά από τόση πολύ κακοποίηση που έχει υποστεί. Και είναι έγκλημα, είναι εγκληματικό που οι γνωστοί οι συγγενείς και οι φίλοι, η κοινωνία δεν την άφησε μέχρι σήμερα να πάρει βοήθεια. Υπάρχει όμως ελπίδα. Γιατί τώρα, στα 47 της, συνάντησε τον εαυτό της, εκείνο το μικρό παιδί που στέκεται 47 χρόνια τώρα, 40 χρόνια τώρα στη γωνιά της ψυχής της και περιμένει να λυτρωθεί. Σου το εύχομαι απόλυτα. Ολόκαρτα. Έχεις την αγάπη όλων μας. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκε την ιστορία σου μαζί μας. Να είσαι καλά.